ξανά είναι μια ακόμα εκπομπή και όχι η πρώτη της καινούργιας σεζόν. Ναι, δεν ήταν η πολύ τρελή τσίτα. Ίσως γιατί δεν άλλαξε και το σκηνικό μας πολύ. Ίσως γιατί δεν αλλάξαμε κι εμείς ως ομάδα. Ίσως γιατί είχαμε βρει τα πατήματά μας. Πάντως ήταν μια πρεμιέρα που δεν είχε την πολύ μεγάλη ένταση. Ήταν μια ωραία πρεμιέρα όπως ήταν και η υπόλοιπη χρονιά που πέρασε. Να θυμάμαι ότι κανονικά με θέματα πήγαμε. Σαν να είχαμε κάνει μια διακοπή δύο εβδομάδων. Έχεις δίκιο. Έτσι θυμάμαι. Έτσι θυμάμαι κι εγώ. Πάντως από τη φετινή χρονιά τι θυμάσαι πιο έντονα, Κατερίνα? Τι σου έμεινε? Κλείς τα μάτια και πεις φέτος πιο έντονα μου έρχονται τέτοιες στιγμές ή εκείνο. Τι? Φέτος πιο έντονα μου έρχονται στιγμές. Με σένα να αλλάζει, αλλά να κοιτάμε όλοι τα ταβάνια και το Γρηγόρη να έρχεται εδώ και άλλες να. Ρούχα εγώ εδώ μέσα. Όχι ρούχα. Σωματότυπο. Καλύτερα. Και κοιτάγαμε όλοι τα φώτα. Κοίτα τι ωραία αυτή η φούσκα. Και το Γρηγόρη μας να έρχεται. Παιδιά, είμαι χυμένο γάλα. Στηρίξτε με. Εγώ ξέρω τι πάντως. Πολύ καλά φέτος. Εσύ τι? Θυμάμαι την συνεργασία μου με το Γρηγόρη για 1,5 μήνα. Ξέχαστε. Αυτή ήταν μαγεία. Για καλό ή για κακό? Για αξιομνημόνευτο, για να το λες με στα εγγόνια. Πώς το λένε? Ήταν καταπληκτική. Δεν το περίμενα αυτό. Ελιάνα, εσύ? Και τι δεν θυμάμαι, Ρελένη. Τώρα, σου είναι πιο τώρα πολύ. Με ρωτάς εμένα, είμαι και ειδική περίπτωση. Ναι. Δηλαδή θα κλάψω. Ήταν μια καλά, χρονιά. Σύκλες. Παιδιά, ήταν. Δεν μπορώ. Αυτή τη χρονιά θα την κουβαλάω πάντα μαζί μου. Σε όλη μου τη ζωή θα κουβαλάω αυτή τη χρονιά. Εδώ πέρα, όλοι, και προσωπικά, που όλοι μου φερόντουσαν φανταστικά στην κουζίνα, φαγητά, όλοι με το σύστημα. Δεν θυμάμαι. Ήταν λίγο πριν το τελειώσει. Ήμουν η πιο ευτυχισμένη έγκυος. Πραγματικά ήμουν η πιο ευτυχισμένη. Πιθανότατα ήσουν και εσύ, νιώθεις έτσι για τον εαυτό σου. Αλλά εγώ αισθανόμουν ότι ήμουν η πιο ευτυχισμένη στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Εδώ αισθανόμασταν εμείς οι πιο ευτυχισμένοι έγκυοι. Εννοείται. Και βέβαια δεν υπάρχει πιο θαυμάσιο πράγμα από το να έχεις να το μοιραστείς αυτό. Δεν υπάρχει πιο. Δημήτρη μου, θέλεις να μας πεις και εμάς τι θέλεις να πεις δυνατά? Αχ, τα παιχνίδια, τα παιχνίδια. Μου θυμίζεις τελευταίο θρανείο. Ναι. Τι κάνεις? Συνέχεια την απουσιολόγο που είναι και ρωτή. Μα δεν μπορώ, δεν έχω πάει από κοντά. Τα παιχνίδια. Θυμήθηκε το κάντο όπως εγώ που είχαμε στην αρχή. Εμάς μας φαίνεται ρε παιδιά. Τι λέω, ότι δεν πέρσι. Του λέω, φέτος κάναμε βρε τις αγκιοπλαστικές που φτιάχναμε κάποια θέματα πορνό. Τα ρώσικα παιδιά, δεν τα ξεχάσατε. Και μου λέει είναι φετινά. Τα κατσίκια ρε παιδιά, τα ξεχάσατε. Τα κατσίκια με την κυρία. Έχουμε περάσει χρονιά καταπληκτική νομίζω φέτος. Ναι, πολύ γέλιο, πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα μόνο στιγμές τόσο έντονου γέλιου. Δηλαδή, εγώ τρομοκρατήθηκα ότι πολλές φορές φέτος λέω τελείως. Ήταν τη μέρα που το έπες, παιδιά, αυτό ήτανε. Φεύγω. Δεν έφυγα μία και δύο και δεν έφευγα για πλάκα. Ήταν πολύ σοβαρό.